Θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή τον εκδότη και πρόεδρο των βιβλιοπηλίων Ιαννό, τον κύριο Νίκο Καρατζά. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρατζά. Γεια σας. Καλησπέρα και συλληπιτήρια σε όλους. Σας ευχαριστούμε και ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε να συνομιλήσουμε. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό πρόλογο για να κατανοήσουν και οι ακροατές την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Κυρίες και κύριοι, ζήτησα με τον κύριο Καρατζά, γνωριζόμαστε λόγω της δραστηριότητάς του, και κάποια στιγμή πριν από 4 χρόνια ζήτησα από τον κύριο Καρατζά να μεσολαβήσει να περάσουμε ένα απόγευμα με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο κύριος Καρατζάς είναι από τους στενότερους φίλους του Μίκη Θεοδωράκη, τον συντρόφευγε, υποθέτω, κύριε Καρατζά, μέχρι και τις τελευταίες μέρες, έτσι δεν είναι? Μέχρι πριν από τον κορονοϊό, γιατί μετά κανένας δεν έπρεπε να πλησιάσει το Μίκη για να μην κινδυνεύσει ο Μίκης από αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε πριν από 4 χρόνια, παραμονές της 25ης Μαρτίου του 17 ήταν από ό,τι βρήκα στα αρχεία μου, είχαμε περάσει ένα υπέροχο απόγευμα με τον Μίκη να κάθεται στην πολυθρόνα του στο χαγιάτι του σπιτιού του και να χαζεύει την Ακρόπολη καθώς φωτίζεται από τη δύση του ηλίου. Κάναμε μια συζήτηση περίπου 3 ωρών. Ένα κομμάτι της συζήτησης αυτής είχα δημοσιεύσει σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο Πρώτο Θέμα, αλλά είχαμε πει πολύ περισσότερα, διότι ο Μίκης για κάθε τι που συζήταγες είχε και μια ιστορία να σου διηγηθεί. Θέλω να ακούσουμε μαζί κύριε Καρατζά, πριν κάνουμε την κουβέντα μας, 2 από τα αποσπάσματα αυτά, τα οποία κρατούσα μέχρι τώρα μυστικά και είχα πει ότι θα τα δημοσιοποιήσω όταν φύγει ο Μίκης. Το πρώτο είναι μια κουβέντα που κάνουμε, στην οποία ο Μίκης μας διηγείται, ακούγεται και η δική σας φωνή στη συζήτηση, πώς του άρεσε από μικρός να πετάει. Του άρεσε να είναι κάτω από το νερό και να μιμείται τα καβούρια, όπως μας έλεγε, και στη συνέχεια να πετάει. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τον Μίκη Θεοδωράκη να διηγείται πως η μανία του να μείνει πιο ψηλά από τη γη οδήγησε στο θάνατο του παππού του. Ήσασταν 5 χρονών όταν ήσασταν στη Βαριά? Ναι. Και πόσο καιρό μείνατε? Από 40 χρόνια. 40, ναι. 40, πριν τον 5 χρόνια. Α, 5 χρόνια, ε. Τι λέτε. Δεν μέναμε το χιτόγι μόνο. Το χειμώνα μπαίναμε στην πόλη μέσα. Ναι. Το καλοκαίρι νοικιάζουμε. Ένα σπίτι στη Βαριά. Το οποίο υπάρχει το ίδιο. Είναι ωραίο σπίτι. Ζήλευα τα πουλιά. Που πετάνε ψηλά. Ναι. Και ήδη έπρεπε από εκεί κάτω. Όταν είσαι 2 ετών, έπρεπε. Αλλά εγώ έπεσα από εκεί κάτω. Γιατί εκεί ήταν ο τείχος, εδώ ο δρόμος, mm. και εδώ η θάλασσα. Mm. Και από εκεί ήταν το σπίτι. Και παίρνω φόρα. Για να πετάξει, Μίκη. Ένα από πού μου ήταν από αυτό να με προσέχει. Και μου έρχεται και είδε πάλι από πού μου κοιτάει τη θάλασσα. Παίρνω φορά, περνάω πάνω από το κεφάλι του παππού. Και πέφτει κάτω και πέφτει. Και σπάσατε το χέρι. Ναι. Α, μα. Τριμωθήθηκε. Αλλά παππού μου, αυτομάτως, έτσι αυτοματικά, πήγε και αυτό. Του πήρε τα πόδια του. Και έσπασε και παππού τα πόδια. Η οικογένεια, επειδή εγώ ήμουν το μικρό παιδί, όλη τη οικογένεια. Και εδώ σα ευχαριστώ καθόλου τον παππού. Και τώρα σαν τον παππού μου. Το συμπέτειο του παππού μα. Ενώ αυτό πήδηξε. Ναι, γιατί δεν πρόσεχε το παιδί. Να με σώσει. Και θυμάμαι λοιπόν ότι έκανα παιδιά πείνα. Δεν ήταν για όλο. Είχαμε αυτό σε παιδέξι το σπίτι. Σε άλλο σπιτάκι. Είχε με ρόδια πολύ πολλά. Και ο παππού λέει σε ένα τρένο, πες του να πάει. Πες να πει το γάλατο. Πες το γάλατο. Και τέλος θα έχω δει ο Βερίλεξ. Πέθανε. Πέθανε. Πέθανε ο παππούς εκεί. Πέθανε από την απεργία πείνας που έκανε. Ήτανε, ναι, ναι. Τι λέτε. Είναι το πρώτο μου θύμα. Ξεκίνησα. Σκοτώνω τον παππού μου. Ήταν ένα φοβερό απόγευμα, κύριε Καρατζά, έτσι δεν είναι? Ανεξάντλητος Μίκης, ο οποίος το χιούμορ του έβγαινε από το πιο σοβαρό στο πιο αστείο. Είχε πολύ χιούμορ ο Μίκης και για τα πιο τραγικά συμβάντα της ζωής του. Πείτε μας 2 λόγια για τον Μίκη, το δικό σας Μίκη, το Μίκη που εσείς γνωρίσατε και που εσείς ζήσατε.
Καταρχήν αισθάνομαι ευγνώμων που η ζωή μου έκανε, μου έδωσε αυτή τη μεγάλη χαρά να γνωρίσω κάποτε στα 1995 τον Μίκη Θεοδωράκη. Έκτοτε είχαμε αραιές συναντήσεις και συνδεδεμένες πάντα με παρουσιάσεις που γινότανε στο πατάρι του Ιαννού στη Θεσσαλονίκη. Όταν αργότερα ο Ιαννός κατέβηκε στην Αθήνα, πυκνώσαμε ακόμα περισσότερο τις συναντήσεις μας και τις προσωπικές και τις συνεργασίες μας. Κάποια στιγμή άρχισα να εκδίδω τα βιβλία του Μίκη, ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Περίπου το 2000 ήταν το εγκόμιο Μάνου Χατζηδάκη, δύο συγκλονιστικά κείμενα που έγραψε ο Μίκης για το Μάνο. Και έκτοτε βγάλαμε 9 βιβλία, 5 βιβλία που είναι αφιερωμένα στο Μίκη και 9 που είναι με την υπογραφή του Μίκη. Όλα αυτά στάθηκαν αφορμή για πάρα πολλές συναντήσεις μαζί του και πέρασα πολλά πολύ όμορφα απογεύματα σαν αυτό που περάσαμε μαζί εκείνο το απόγευμα τον Απρίλιο του 2017, ακούγοντας συγκλονιστικές ιστορίες από τη ζωή του, από την οικογένειά του, από τις πολιτικές του περιπέτειες, από τις αλλεπάλληλες εξορίες, από τα ταξίδια του, από τις συναυλίες του. Έχετε κρατήσει ανέκδοτα κείμενα που δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί? Όχι, ο Μίκης βιαζότανε σχεδόν κάθε φορά που ήθελε να κάνουμε κάτι, γιατί μου λέγε, σου θυμίζω ότι ζω με δανεικό χρόνο και πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα που μιλάμε στεναχωριέμαι, γιατί υπήρχε κάτι που θα το τυπώναμε από πέρσι το φθινόπωρο, πήγε την άνοιξη, αλλά όλα τα lockdown και οι περιπέτειες του κορονοϊού το παρέπευσαν σε αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή τον επόμενο μήνα θα κυκλοφορήσει. Στεναχωριέμαι που δεν το είδε και δεν το κράτησε στα χέρια του, είχε μεγάλη λαχτάρα. Τι θα είναι αυτό, κύριε Καρατζά? Είναι σχεδόν μια ανθολογία πραγμάτων που είπε σε ένα πολύ ενδιαφέρον μοντάζ που έκανε η κυρία Βούλγαρη. Και είναι στο άκοσμα του θανάτου του, σκέφτηκα και αισθάνθηκα πολύ άσχημα που δεν πρόλαβα να του δώσω αυτό το βιβλίο, να το πάρει μαζί του, αυτή τη χαρά να την έχει μαζί του. Θέλω να ακούσουμε μαζί και ένα δεύτερο μικρό απόσπασμα. Είχαμε μια απορία αυτή την ημέρα, αυτό το απόγευμα, αφού προηγουμένως τον είχα ρωτήσει, και αυτός ήταν ο τίτλος και της εφημερίδας τότε που είχε κυκλοφορήσει, τι θα του λείψει περισσότερο όταν θα φύγει, και μου είχε πει θα μου λείψει η Ακρόπολη. Και του λέω, μα είναι δυνατόν να σου λείψει η Ακρόπολη περισσότερο από την Πακέτα? Και μου λέει, ναι, θα μου λείψει η Ακρόπολη, διότι κάθε μέρα που βλέπω την Ακρόπολη να φωτίζεται από τη δύση του ηλίου είναι σαν να βλέπω μπροστά μου μια συμφωνία ψυχρής μουσικής. Τα λόγια του δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Είχαμε λοιπόν τότε μια απορία οι δυο μας, πώς ξαφνικά έγινε Μίκης, γιατί ένα παιδί που γεννήθηκε το 1925 ήταν κάπως πρωτοποριακό να ονομαστεί Μίκης στα 1930. Τον ρωτήσαμε λοιπόν μαζί και θέλω να μοιραστούμε μαζί αυτό το ανέκδοτο απόσπασμα. Έχω μια απορία τώρα, μπορεί να την έχετε απαντήσει και να μην το έχω διαβάσει. Το Μίκης ήταν του πατέρα σας επιλογή? Εκεί ο θείος μου από την Αίγυπτο, ναι, ήταν πρόξενος στην Αλεξάνδρα, ναι, και μας έφερε ένα γραμμόφωνο. Εγώ το κούρτα το... Εμάς το κουρτίζω, έτσι. Ναι. Και εγώ έβαλα όλοι αυτούς τους τάλαξαν. Ναι, από τους χορούς της εποχής. Και ο θείος μου, ο οποίος ήταν πολύ έτσι αγνόφιλο γενικά της δούλης, πολύ μανάρ, το Μιχάλης. Μεγάλη Μιχαλάκη, Μιχάλη. Ναι. Αλλά μόνο Μίκη. Άντε να παραγγείς τώρα από το Μίκης. Στην κυβερνολογία, μεγάλη Μίκιο. Μίκιο, ήταν πιο ήρεμο.
Λοιπόν, Μικιό, τον έκανε Μίκη ο θείος τον Μιχάλη, γιατί το θεωρούσε μπανάλ και του έμεινε όταν μετακόμισε στη συνέχεια στην Κεφαλονιά και το φωνάζανε Μικιό. Αποφάσισε να κρατήσει το Μίκης και όπως είπατε πολύ σωστά τότε στη συζήτησή μας, κύριε Καρατζά, το Μίκης έγινε το δέρμα του, έγινε το σήμα κατά τεθέντο με τον οποίο το γνωρίζει όλος ο πλανήτης και πενθεί σήμερα. Όλος ο πλανήτης. Ο Μίκης είναι ένας φάρος που θα φωτίζει και την εποχή του και θα φωτίζει πάντα και τις ζωές μας με το έργο του, το οποίο είναι παγκόσμιο, το οποίο είναι οικουμενικό και γι' αυτό στον πυρήνα του βαθιά ελληνικό. Είναι ένας άνθρωπος που αγάπησε πάρα πολύ τη χώρα, την πατρίδα, έκανε πάρα πολλές θυσίες γι' αυτό, δεν ήταν δηλώσεις δηλαδή πατριωτικές. Έχισε το αίμα του ο Μίκης πολλές φορές και πολλές φορές έγινε αντιπαθής, γιατί πίστευε ότι έτσι θα είναι χρήσιμος στην πατρίδα. Ξέρουμε πολλά τέτοια περιστατικά όλοι μας, δεν έχει νόημα να τα αναφέρω, αλλά είναι ένας άνθρωπος που μόνο μία πράξη του θα ήταν αρκετή για να τον υψώσει σαν μια σημαία πάνω από την Ελλάδα. Η μελοποιημένη ποιήση, και όχι μόνο με Έλληνες ποιητές, αλλά όλους τους σημαντικούς Έλληνες ποιητές και όλα τα σημαντικά ποίηματα, ο Μίκης τα αγάπησε, βρήκε τη μουσική τους και την ανέδειξε και έβαλε τους Έλληνες εγγράμματους και αγράμματους να τραγουδάνε την υψηλότερη ποίηση του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου, του Αναγνωστάκη, του Πατρίκη, και όνουκα εστί αριθμός. Κύριε Καρατζά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλό μεσημέρι. Yeah.